Φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107,4, καλημέρα σας. Σάββατο 7 Ιουλίου, καλημέρα Γιάννη Αντωνόπουλε. Καλημέρα Μάνο Γνωστόπουλε. Καλημέρα Σωτήρη Δασκαλάκη. Μια χαρά. Ησυχία. Μια χαρά. Ησυχία. Δηλαδή, ένα απίστευτο συνέστημα. Μπορούμε να το δώσουμε άδεια μέχρι τις 10 Αυγούστου τουλάχιστον. Ένα μηνάκι. Ένα μηνάκι. Να χαλαρώσουμε, να πάμε όμορφα για διακοπές. Έτσι, μετά. Να μην... Δηλαδή να πάμε ήρεμοι. Να είμαστε μια χαρά. Εδώ είμαστε. Εκπομπή Safety Car. Μόνο στο Λίμπερο 107,4. Το ραδιόφωνο που νιώθει. Νιώθει εσάς και την αγάπη σας για το αυτοκίνητο. Και είμαστε εδώ. Τέταρτη σεζόν ήδη. Εκπομπή αυτοκινήτου. Φυσικά με χορηγό ποιον άλλον κατασκευαστική εταιρεία Αφή Μάρκου. Κάγκελα παντού. Παντού όμως πραγματικά. Και εσείς που πηγαίνετε Χαλκιδική. Και βλέπετε κάτι πάρα πολύ ωραία ξενοδοχεία με πάρα πολύ ωραία κάγκελα, να ξέρετε, το 80% τα έχουν κάνει οι Αφή Μάρκου. Γιατί το καλό πράγμα φαίνεται και... Και δεν χρειάζεται να το πληρώσετε και πολύ. Πληρώσετε. Έτσι και θα το βάλετε μια φορά για μια ζωή. Τελειώσαμε. Μπαίνετε στο afimarku.gr, βλέπετε τα έργα των παιδιών σε βίντεο, φωτογραφίες και όλα αυτά, στοιχεία επικοινωνίας, έρχονται... Στο σπίτι σας μια δωρεάν εκτίμηση, στο εξοχικό σας και τα βάζετε για μια ζωή. Δεν χρειάζεται βαψίματα, ούτε συντηρήσεις, τίποτα. Τα πάντα όλα Αφή Μάρκου σε απίστευτα σχέδια. Ωραία ησυχάσαμε. Καλά είναι. Είδες δηλαδή τώρα. Καλά είναι. Θα τον είχαμε εδώ στο Κουτσάνι, θα πεταγότανε, θα έκανε, θα έρανε. Είμαστε μια χαρά. Να πούμε ότι σήμερα θα κάνουμε και την κλήρωση για το Samsung το Galaxy το S7. Προσφορά από το κατάστημα Tetrabyte. Με τον τρόπο που είχαμε κάνει και την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή κάποια στιγμή θα δίνουμε το σήμα. Θα παίρνουμε ίσα ίσα 3-4 γραμμές, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να κάτσουμε να σηκώνουμε όλα αυτά τα τηλέφωνα και όλες αυτές τις γραμμές. Παίρνετε. Χαμός γίνεται. Ναι, εντάξει φίλε. Εντάξει, τέτοιο δώρο. Φίλε, δηλαδή τέτοιο δώρο. Κυνηγάνε. Τέτοιο δώρο. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει. Τι να λέμε τώρα. Η εκπομπή είναι large. Έτσι, πιστεύω τα δώρα που κάνουμε εμείς εδώ, δύσκολα θα τα δεις από ραδιοφωνικές εκπομπές. Δηλαδή, έβλεπα τις προάλλες εντελώς στοιχεία που άνοιξα τηλεόραση και το γύρισα γιατί είχε διάλειμμα, ας πούμε, από το Μουντιάλ. Ναι. Έτσι, γιατί τηλεόραση την έχεις για αυτό το πράγμα, να βλέπεις ή Μουντιάλ ή Φόρμουλα. Ή κάνα MotoGP. Έτσι, δεν έχει τίποτα. Ναι, δηλαδή, κάνα εργάκι που και που, φου και φου άμα, έτσι. Λοιπόν... Και πετυχαίνω μια εκπομπή και λέει δώρο, λέει, ένα ψυγείο. Ποιο ψυγείο, ρε φίλε. Αυτό είχε αυτό ο άνθρωπος. Τι ψυγείο. Αυτό είχε, ρε φίλε, ο άνθρωπος, ψυγείο. Και τρεις μέρες, λέει, στο ένα μέρος είπε, δεν το, εντάξει. Εντάξει. Αυτό μπορεί. Ναι. Εμείς δίναμε δύο μέρες κάθε εβδομάδα τώρα και οι άλλοι... Κάθε Σάββατο εδώ δίνουμε διήμερα, τριήμερα, πάρε κόσμο να έχεις. Να πας να ξαλαφρώσεις, να γουστάρεις, να κάνεις εκδρομή. Να βγάλεις το αυτοκινητάκι σου το καημένο. Το πραγματικά καημένο αυτοκινητάκι σου που το έχεις αφήσει εκεί να σαπίζει. Να πάει μια βόλτα, βρε αδερφέ. Να ξεσκουριάσει. Ναι. Χωρίς πλάκα τώρα, αυτό παρατηρούσα. Βόλτα στη γειτονιά, το 70% των δισκόφρονων μπροστά είναι γεμάτα σκουριά. Αχρησιμοποιείται, ρε φίλε. Εννοείται. Αχρησιμοποιείται. Δηλαδή, θες αύριο μεθαύριο να το πουλήσεις το αυτοκίνητό σου. Το μεταχειρισμένο. Και θα το πει στον άλλον ότι κοίταξε, αδερφέ, να ξέρεις όλα τα χιλιόμετρα τα έχει κάνει εκτός πόλης. Πού, ποια μπορεί. Δηλαδή, εντάξει. Δεν φαίνεται. Ψέμα, ψέμα. Θα πες παιδιά να σας κάψει. Όλα μες στην πόλη τα έχετε κάνει, πού και πού έτσι. Και μια φορά το αυτοκίνητο θέλει να το βγάζεις έξω. Να παίρνει τον αέρα του. Είναι σαν το σκύλο. Είναι σαν τον άνθρωπο. Θέλει να βγαίνει και πού καμιά βόλτα. Να πάει μια εκδρομούλα. Δηλαδή, καλός ο καφές στην πόλη. Αλλά άμα δεν πας και για να. Μια εκδρομούλα, να δεις κάτι άλλο. Ένα έτσι. Μπάνιο σε Χαλκιδική, βραδερφέ. Ναι, ή το χειμώνα να πας σε ένα πόζαρ να ανανεωθείς. Ναι, βουνό, θάλασσα. Από όλα έχει ο Μαξές. Πώς. Και μετά πας και το πουλάς και λες: να, δω, τα περισσότερα χιλιόμετρα τα έχει κάνει εκτός πόλης. Τι λες, πια εκτός πόλης. Ναι, για να πάει από το σπίτι στο χωριό το Πάσχα. Ναι. Αυτό. Πολύ καλημέρα σε όλους έτσι που είδε εδώ. Φίλοι μου! Είναι πολύ φίλοι μου. Μια φίλη μου, πάρα πολύ φίλη μου, να ξέρει. Ξέρει αυτή. Λοιπόν. Παρέμβαση, είδες, ναι, δηλαδή, ήταν παρέμβαση που... Σε πιάνουν κάτι τέτοια σένα, ναι. Που κάζω, απ,
Ναι, γι' αυτό δεν πήρα ποτέ δίπλωμα για μηχανή. Γιατί με πιάνουν κάτι τέτοιο, γι' αυτό. Ω, καλά. Ναι, με λέει ο γιατρός, αγόρι μου, άσε λέει. Κάτσε στο αυτοκίνητο. Τουλάχιστον να ξέρεις ότι δεν μπορείς να πέσεις. Ναι, ναι. Έτσι είναι, τι να κάνεις. Τουλάχιστον φοράμε παντελόνια, έστω και κοντά σήμερα, αλλά δεν το έχει. Παραδεχόμαστε. Είναι μερικοί άνθρωποι. Τη γυρίζουμε τώρα τη φρυγανιά πάλι. Πάμε έτσι στο αυτοκινηστικό κομμάτι. Κάναμε το... Ότι είναι μερικοί άνθρωποι, δεν είναι ρε παιδί μου για μηχανή, τέλος. Απλά πρέπει να ξέρουν και το παραδέχονται. Εγώ, ας πούμε, δεν είμαι για μηχανή. Ούτε εγώ. Ο Κοτσάνης, ας πούμε, είναι για μηχανή. Ο Τάζο Κοτσάνης, γιατί είναι και easy rider. Δηλαδή, τον είδες. Από τότε που τον ξέρω, δηλαδή το μεγαλύτερο σε κυβικά μηχανάκι που έχει πάρει 150 κυβικά. Αυτό είναι. Αυτό γιατί είναι αυτό, είναι για μηχανή. Αυτό δεν είναι για μηχανή, είναι για μηχανάκι. Ναι, για μηχανάκι, να τον εξυπηρετεί, ναι. Ναι, ο Τάζο θα έπαιρνε ποτέ μεγάλο κυβισμό μηχανή. Ναι. Δεν υπάρχει, όχι. Ναι. Γιατί το παίρνει για εντελώς εξυπηρετικούς σκοπούς. Δεν το παίρνει επειδή γουστάω τις μηχανές και θέλω να έχω τον αέρα στο μαλλί. Ναι. Ενώ ακόμα εγώ. Και μακρύ που το είχε, δεν το άφησε να βγει. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ενώ εγώ, ρε παιδί μου, τώρα πάρω μηχανά, το κάνω τι. Τι να ανεμίζω. Εσύ δεν έχεις κι αλλιώς. Εσύ είτε φοράς κάποιος, δεν φοράς, ένα και το αυτό, ενάστο. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία όμως. Έτσι. Γιατί. Βλέπεις τα ξαδέρφια όλα. Jason Statham, Vin Diesel. Όλοι είναι αεροδυναμικοί. Έτσι είναι. Έτσι. Αρχίζεις, πιάνεις και τον όγκο σιγά σιγά εδώ. Ναι, μου λέει, μα μου λέει τώρα να κάνεις τι. Να πάρεις μηχανή, τι να ανεμίζεις. Πάρε αυτοκινητάκι πέρα μια χαρά είσαι. Να σε προστατεύει και λίγο γύρω γύρω. Ναι, εντάξει, την Αλφα την είναι εσύ σου. Όχι, όχι. Εγώ ομολογώ τις μηχανές, δεν τις φοβάμαι. Δεν έχω πιστοσύνη στον εαυτό μου για μηχανή. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Γιατί όποιος βγει τώρα, δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι είναι έτσι της γενιάς εκεί 70, 75 βία και 80 μέχρι εκεί, έτσι, και μου πει ότι εγώ από την αρχή με το που πήρα το δίπλωμα και ήμουνα και πολύ σωστός οδηγός και σοβαρός και το ένα και το άλλο, είναι ψεύτης να ξέρεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, δηλαδή θα είναι στο εκατομμύριο των οδηγών αυτής της γενιάς, να μην μίλησε για την προηγούμενη, να είναι στο εκατομμύριο 10 περιπτώσεις, 100, 20, 50. Μόνο αυτοί που παίρνουν δίτροχο αποκλειστικά σου λέω για λόγους ευκολίας. Ναι. Μόνο αυτοί. Όταν παίρνεις δίτροχο επειδή θες να πάρεις δίτροχο, θα την κάνεις την χαζομάρα σου. Δεν όχι, μα δεν σου λέω μόνο για το δίτροχο, σου λέω ότι για αυτοκίνητο. Δηλαδή που δεν έχει κάνει εντάξει, ναι, την καγκουριά. Και το πας αλλού. Που δεν έχει κάνει την παρανομία. Που δεν έχει κάνει τη χαζομάρα τη μεγάλη και να πει μετά τι έκανα. Τι έκανα, καταλαβες. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν περάσαμε και από αυτό το στάδιο και για να ξέρεις κάτι πρέπει να το πάθεις για να το μάθεις. Δόξα τω Θεώ, δεν πάθαμε τίποτα, αλλά μάθαμε χωρίς να πάθουμε. Ναι, ναι. Στο παρά, τσακ, τσακ, έτσι πήγαινε. Λοιπόν, 3-4-5 φορές, ας πούμε, που χρειαστήκαμε τις εξωτερικές δυνάμεις να βοηθήσουν, ήταν εκεί και μας βοήθησαν. Γιατί είμαστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, και μετά από όλα αυτά, λες, όπα, ηρέμησε, δες τα πράγματα με άλλο μάτι και προσπάθησε έτσι να είσαι στα συγκαλά σου. Και αν αύριο μεθαύριο δώσει ο Θεός και μπορέσει, ας πούμε, κάνει και μια κουμπί για αυτοκίνητο και ονόμαστε και safety car. Γι' αυτό είμαστε και safety car. Αυτοκίνητο ασφαλείας, να ξέρετε. Έτσι, γιατί παραλίγο να τα πάθουμε, μάθαμε και τώρα προσπαθούμε. Να σας τα περάσουμε. Ναι, να σας τα περάσουμε. Ό,τι περάσουμε. Ό,τι περάσουμε, γιατί βλέπεις. Τα, λέγαμε εκείνη τις προάλλες πάλι για τη Λέα. Α, στη Λέα. Ναι. Ναι. Στήσανε, λέει, η τροχιά έστησε για ούτε μία ώρα 240 παραβάσεις. Δηλαδή, τι. Δεν υπάρχει. Σου λέω άλλος, ναι. Πάω εδώ, ο μπροστινός μου πάει αργά, αλλά επειδή από αριστερά δεν μπορώ να κάνω προσπέρασα γιατί οι άλλοι ρολάρουν κανονικά και εγώ δεν μπορώ να κάθομαι από πίσω του να πηγαίνω με 30-40, θα τον κάνω από δεξιά την προσπέρασα να τον περάσω. Το πιο κλασικό είναι αυτό. Ναι. Όχι. Εντάξει, άλλο αυτό, άλλο της Λέα, αλλά φτάνει ρε παιδιά με αυτή τη Λέα. Πάλι στη Χαλκιδική, πάλι το ίδιο εκεί. Γίνεται η ουρά, ο έξυπνος εκεί από δεξιά και πηγαίνει. Στήστε μια κάμερα, μαζέψε τους όλους. Θα το έχετε ανάγκη καμιά φορά και θα βρεθεί ο ίδιος ο στόκος
που μπορεί να είναι μέσω DNA κάποιος μακρινός σας ξάδερφος, έτσι, γιατί θα υπάρχει συγγένεια, λογικά δεν γίνεται, και θα στέκεται εκεί μπροστά και δεν θα αφήνει το ασθενοφόρο να περάσει. Άμα θέλετε το πούμε έτσι, θα το πούμε έτσι. Τι θα κάνουμε τώρα. Θα το πούμε έτσι για να το καταλάβετε. Να το καταλάβουν. Γιατί πιστεύω ότι οι δικοί μας οι ακροατές, να ξέρετε, είναι... Είστε καλοί. Εσείς προσέχετε. Είναι σούπερ. Εννοείται. Είναι. Αφού ακούνε safety car, εδώ και 49 χρόνια. Πλάκα-πλάκα. 13 χρόνια. Γρουσούζικο το 13. Να το περάσουμε γρήγορα, πάμε στο 14. Ναι. Ξεκινάει νέα σεζόν, έτσι. Όσον ούπο. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα. Να τα πούμε αυτά για να κλείσουμε σιγά-σιγά το θέμα. Γιατί πολύ φλιαρούμε. Καταρχήν, θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο, τον Κώστα το Φούζα από το News Auto. News Auto. Γιατί άλλοι λένε News Auto, άλλοι λένε News Auto. Αναλόγως πώς ναι. το πας γερμανικά ή αγγλικά. Έτσι, ναι. Εσύ πώς θες το πάμε, γερμανικά ή αγγλικά. Όπως σου βγαίνει τώρα. Αγγλικά το πάμε. Ναι. Το προτιμώ. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τη φοροδιαφυγή στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα. Έτσι, να μάθετε λίγο 2-3 πραγματάκια και τι γίνεται. Τα μεταχειρισμένα που πηγαίνετε όλοι και βρίσκετε ξαφνικά την ευκαιρία της ζωής σας. Και λες, ω Θεέ μου, επιτέλους θα πάρω αυτή την ευκαιρία που βρήκα. Και τελικά ανακαλύπτεις κάποια στιγμή, αφού πας έτσι κακτέου κάνα τέτοιο, ότι το αυτοκίνητο που σου πουλήσανε για 60.000 χιλιόμετρα και 70.000 χιλιόμετρα τελικά είχε 170.000 και 180. Και απλά εκείνη την ώρα το κρατάς μέσα σου, έτσι σωπαίνεις και δεν το λες και πουδενά. Όχι. Έτσι, αυτό το καταπίνεις και λες... Ναι, για να μην σε πει ο φίλος σου, σε γελάσαν τι πήγες και πήρες, ρε αυτή η ψωροϋπερηφάνεια του Έλληνα, δηλαδή πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Θα παίρνεις κάτι το οποίο δεν είναι καλό, θα κράζεις. Ναι. Να το ακούει ο κόσμος. Να προστατεύσεις τους άλλους. Να τους πεις μην πας να πάρεις από αυτόν, γιατί αυτός με έδωσε αυτό το αυτοκίνητο που είχε, μου το πούλησε για τόσο και είχε τόσο. Έτσι, θα τα πούμε αυτά. Θα πούμε για την ελληνική αγορά, η οποία το εξάμηνο έχει κλείσει με 60.000 πωλήσεις, δηλαδή πάμε για κατοστάρα φέτος. Βγάλατε όλοι ρε τα λεφτά. Τα βγάλατε όλοι τα λεφτά. Από τις τράπεζες, από τα σεντούκια, από τα κάτω από τα στρώματα. Από παντού. Από πίσω από τα καλοριφέρ. Μίλες τα σκρυψώνες τώρα και ρε φίλε. Μέσα στο θερμοθάλαμο του φούρνου, από κάτω κολλημένα. Μέσα από το καζανάκι. Φίλε, απίστευτες σκρυψώνες. Ναι. Και δεν συζητάμε μόνο ξέρεις κάτι πατάρια που ο άλλος σκαρφαλώνει, μπαίνει μέσα και το βάζει τέρμα μέσα εκεί. Απίστευτες κρυψώνες. Εντάξει. Είδες, πάει καλά η αγορά. Θα πούμε και για την ελληνική αγορά λοιπόν. Και από εκεί και πέρα έχουμε πολλά και διάφορα. Έχουμε και για το τι αλλάζει ο 1ος Σεπτεμβρίου στις εταιρείες. Που θα αλλάξει ο τρόπος επιτέλους το πώς μετριέται το αυτοκίνητο στην κατανάλωση. Αυτό εδώ του τύπου. 3,2, 3,4, 3,5 λίγο θα σταματήσει. Εντάξει. Θα σου βγάζουν μια πιο αντικειμενική. Α, εδώ λέει, μες στο καζανάκι λέει τα έχω τα λεφτά. Μπράβο. Είδες. Ευχαριστούμε. Πού μένεις είπαμε? Ναι, βάλτε σε καμιά καλή σακούλα, γιατί έχει τύχει ας πούμε να μου χλιάσουν κιόλας, έτσι, να πρόσεξε λίγο, να το προσέξει λίγο αυτό το καζανάκι. Λοιπόν, και έχουμε που λες κάποια θεματάκια που... Καιρός δεν ήταν. Ναι, δεν γίνεται ρε φλέα να το λες τον άλλον ότι καίει 4 λίτρα και το παίρνει και 7. Έτσι πρέπει λίγο να είμαστε πιο αντικειμενικοί. Λίγο να τα βλέπουμε τα πράγματα. Και εμείς έχουμε πάρει αυτοκίνητα που λέγανε ας πούμε 4 και δεν πέσαν κάτω από 6,5. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έχει περιπτώσεις καλές όμως, έτσι να τα λέμε. Έχει. Έχει περιπτώσεις καλές. Έχει περιπτώσεις που έχω διαπιστώσει ότι προφανώς όταν κάνουν τις μετρήσεις, ο τρόπος που το οδηγάνε το αυτοκίνητο είναι λες έχει πάρει Ζάναξ. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ζάναξ. Ζάναξ. Αμάν. Δεν εξηγείται αλλιώς. Εντάξει, κοίταξε. Είναι πλήρη δηλαδή, άπνοια. Το πλήρη άπνοια. Άσφαλτος χαλί. Να πατάει τον γκάζι δέκατο του εκατοστού κάθε φορά για να αυξάνει την ταχύτητά σου κατά 32 μέτρα. Ναι, εντάξει, εννοείται. Δεν πάει. Δηλαδή, έτσι, δύο είναι άτομα και μια βαλίτσα. Τα είπαμε. Τι να λέμε τώρα. Δεν έχει. Λέει, το πάτημα του γκαζιού είναι το πιο, αυτό που έχει πιο μεγάλη διαφορά. Το έχω παρατηρήσει κι εγώ. Έτσι. Λοιπόν.
Και γενικότερα έτσι θα έχουμε πάρα πάρα πολλά θεματάκια. Και θα έχουμε φυσικά και τον, είπαμε, και τον διαγωνισμό σε ανύποπτο χρόνο. Θα λέμε, θα παίζει ένα τραγουδάκι και θα λέμε ότι τώρα μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο έτσι για ένα λεπτό ας πούμε και να πηγαίνει κάπως έτσι. Αυτά και άλλα πολλά στην εκπομπή Safety Car για τις επόμενες σχεδόν μια μισή ώρα. Πολλογάδες. Το φάγαμε. Πάλι, το φάγαμε. Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Εκπομπή Safety Car χωρίς Τάσο Κοτσάνη. Με τον Γιάννη Αντωνόπουλο και τον Μάνο Γνωστόπουλο πίσω από το μικρόφωνο του Λίμπερο 107,4. Η χαρά και η ευτυχία. Ήδη έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Να πούμε λίγο για τον... το δικό μου αυτοκίνητο, λέει ο Αστέριος, λέει καλημέρα παιδιά. Είχε πρόβλημα με το καντράνι, γιατί προσωπία αφού είχα κάνει 20.000 χιλιόμετρα μου έβαλε καινούριο με 0 χιλιόμετρα. Αν γίνεται στο δικό μου, λέει το αυτοκίνητο, πιστεύω ότι γίνεται και στα άλλα. Άντε. Γιατί κάτι μας είπες τώρα. Ναι, θυμάσαι μια ταινία, το Ferris Bueller που είχαν κάνει, είχαν κλείσει την Ferrari. Τη GTO ήταν, τι ήταν, GTO νομίζω ήταν. Μια 256 GTO ήταν. Και κάναν τα χιλιόμετρα, ας πούμε, και λέει ο άλλος, λέει τώρα ο πατέρας μου λέει με σκοτώσει και πήγαν και βάλανε σε τούβλα επάνω τη βάλανε και τραβήξαν όπισθεν, ότι με την όπισθεν θα πέφτει τα χιλιόμετρα, ναι. Λοιπόν, να πω για τον φίλο μου τον Σταύρο που λέει καλημέρα, λέει διαφωνώ ότι για να μάθεις πρέπει να πέσεις, λέει. Δεν είπε κάποιος ότι θα πέσει από τη μηχανή για να μάθει. Ναι, όχι. Αυτό που είπαμε ήταν ότι με τα αυτοκίνητα σαν παιδιά ξεφύγαμε σε κάποιες καταστάσεις σε τέτοιο σημείο που δεν ξέρω τώρα για τον Γιάννη ας πούμε, αλλά τουλάχιστον τις δικές μου κάποιες εμπειρίες τέλος πάντων που λες ας πούμε ότι σε κάνει μετά να αρχίσεις να σκέφτεσαι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Όπως όλοι νομίζω τις περάσαμε αυτές, έτσι. Δεν νομίζω ότι μόνο εγώ, ας πούμε, στα 18 μου και στα 19 μου. Εγώ είμαι και παθών. Έκανα το κάτι της παραπάνω. Έτσι, ειδικά όταν έχεις και τρέλα με τα αυτοκίνητα. Και το όνειρό σου είναι πότε θα γίνεις 18. Να πιάσεις τη μόνη. Να πιάσεις τη μόνη, έτσι. Όχι, εγώ είμαι και παθών, το λέω. Ναι. Εγώ έπαθα για να μάθω. Λοιπόν. Έτσι που λέτε, να πούμε και λίγο μερικές καλημέρες που έχουν έρθει. Καλημέρα στον Μάκη, στην Δήμητρα Ποσάρτη, στον Οδυσσέα, στον Αστέριο, στην Όλγα, στον Σταύρο, στον Αποστόλη, στον Μπίλι, στον Δημήτρη, στον Νίκο από Μαρμαρά, στο μεγάλο τον Τάσο για τον Ιατρόπουλο. Έχει γίνει τεράστιος οπαδός της εκπομπής Safety Car. Δεν ξέρω τι άμεσες σχέσεις του με το αυτοκίνητο, βέβαια. Τι άμεσες σχέσεις του με το ποδόσφαιρο και τις γνώσεις του τις ξέρουμε. Δεν χρειάζεται κάποιος να έχει καλές σχέσεις μόνο με το αυτοκίνητο. Μόνο που ακούει, ρε παιδί μου, safety car τελείωσε, κολλάει. Ναι, ναι. Στον Πίλια, στην Αναστασία και. Έχουμε και άλλα. Να πούμε ένα θεματάκι, λέω εγώ. Να πούμε λίγο. Να αρχίσουμε τα θεματάκια, γιατί μετά 9 και 5 θα μπούμε στα πολύ βασικά. Θεματάκια, έτσι, με τον φίλο και συνάδελφο τον Κώστα τον Φούζα. Να πούμε λίγο για το Volvo, το καινούριο το Volvo, το XC40 με το 1500R, τον turbo κινητήρα, έτσι, το οποίο ήδη βρίσκεται στην Ελλάδα, μπορείτε να πάτε να το παραγγείλετε, 1500 turbo βενζίνο κινητήρας με 156 ύπους, 30.700 ευρώ, με πάρα πολύ πλούσιο εξοπλισμό και για να μην πούμε, ας πούμε το τι περιλαμβάνει από όλα τα συστήματα ασφαλείας. Volvo είναι. Ό,τι μπορείς να βρεις δηλαδή στα μεγαλύτερα μοντέλα θα τα βρεις και υποτίθεται σε εισαγωγικά στο μικρό Volvo X40. Υποτίθεται. Ναι. Ίσως κάποια να χρειαστεί ρε παιδί μου να δώσει κάτι παραπάνω. Δεν είναι θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι μπορείς να τα έχεις άμα θες. Πάντως σε ό,τι αφορά την ασφάλεια είναι όλα μέσα. Είναι κομπλέ. Βασικό. Μηχανικό κυβότιο 6 σχέσεων αλλά και αυτόματο θα είναι διαθέσιμο. 265 νημόμετρα ροπής. 0,109,4. 200 χιλιόμετρα τελικής μέση κατανάλωση καυσίμου. Μέση κατανάλωση καυσίμου είναι στα 6,2 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχει και τετρακίνητη έκδοση. Εκεί πάμε στους 190 ύπους. Είναι το TAF 4 με 190 ύπους. Εκεί πάμε στις 42 χιλιάδες. Εντάξει. Λογικό. Εντάξει, Volvo είσαι.
Λοιπόν, και από εκεί και πέρα να πάμε λίγο και στην Ρενό, γιατί έχουμε ένα πολύ καυτό hatchback που έρχεται και δεν είναι άλλο από το Megane το RS. Αυτά τα RS μας έχουν... Είναι σκληροπυρηνική έκδοση του Megane, έτσι να τα λέμε αυτά. 1800 κυβικά, 280 άλογα, με 390 νημόμετρα ρόπης. Και έτσι με το, για σας που σας αρέσουν οι αριθμοί, 0% σε 5,8. Συμπαθητικό. Κάτσε. Τι συμπαθητικό. Και τελική ταχύτητα στα 250 χιλιόμετρα την ώρα. Προς το παρόν ακόμα τιμή δεν έχουμε μάθει. Θα μάθουμε όμως, έτσι, με το που μπει Σεπτέμβριος, θα μάθουμε και την τιμούλα του. Και βασικό είναι ότι βγαίνει και σε πεντάθυρο, γιατί θυμάσαι κάποτε που όλα αυτά βγαίνουν μόνο τρίθυρα κάποτε. Ναι. Είναι πολύ βασικό και πιστεύω ότι η Seat με το Leon είχε κάνει πραγματικά τη διαφορά σε αυτό το τομέα, που ήταν πάντα πεντάθυρο. Ναι, γιατί όσο και να λες ότι θα πάρω ένα γρήγορο αυτοκίνητο, έτσι, τι θέλεις, την άνεση. Ελπίζω πρώτη θες, ναι. Και ναι, τα θέματα τώρα περί... Υπάρχουν και ανήσυχοι οικογενειάρχες τώρα, τι να κάνω. Ναι. Και όσο αυτά τα θέματα περί ακαμψίας και τα λοιπά, αυτά έχουν διορθωθεί κατά πολύ, οπότε δεν έχεις τέτοια θέματα που θα είχες κάποτε προφανώς με ένα πεντάθυρο αυτοκίνητο σε σχέση με το τρίθυρο. Έτσι ακριβώς. Και επειδή στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για ένα Samsung Galaxy S7. Μάθε επιτέλους. Ναι. Τηλεφωνάρα. Από το κατάστημα Tetrabyte, που μας το χορηγεί έτσι με πάρα πολύ αγάπη. Παπάφι 91. Μπαίνετε στο tetrabyte.gr και βλέπετε τις τιμές που έχουν και θα αγοράσετε σίγουρα. Και ακόμη καλύτερα πάτε και στο κατάστημα να μιλήσετε επί τόπου. Ναι, γιατί έχει, παιδιά, φοβερή γκάμα από υπολογιστές οι οποίοι είναι πλήρης ανακατασκευής, τους οποίους έχει πραγματικά σε φοβερές τιμές. Εγώ λέω να πάω, τον έχω κάνει τον... Τον έχεις μπριζώσει τον Τάσο, θα πας να κάνεις τα... Τον έχω φάει τα αυτιά να πάμε. Εντάξει. Θέλω να πάω με τον Τάσο τον Κοτσάνη μιλάς. Να δω. Μίλα μαζί μου να το κανονίσουμε την άλλη μέρα. Με τον Τάσο τον Κοτσάνη τι πας να κανονίσεις. Λοιπόν, και λέμε τώρα, έτσι, για 30 δευτερολεπτά, για 40, ίσα-ίσα, να πάρουμε 2-3 γραμμούλες. 2-31-0-287-888. Τώρα όμως πάρτε τηλέφωνο, ονοματεπώνυμο να μας δώσετε για την κλήρωση τώρα. Εντάξει, προλάβαμε, πήραμε άλλες 5 γραμμούλες. Δεν γίνεται, φίλε, δηλαδή είναι απίστευτο, έτσι. Καταιγισμός είναι, βέβαια, το δώρο μεγάλο, το ξέρουμε, καταλαβαίνουμε. Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο, θα έχετε την ευκαιρία σας και λίγο έτσι πιο μετά θα έχετε την ευκαιρία σας πάλι να ξαναπάρετε. Έτσι. Είναι... Εντάξει. Ξέρω. Είναι πολλά. Λαχάνια σας. Ναι. Απλά άμα το συνεχίσουμε δεν θα γίνει εκπομπή, θα είμαστε μόνο τηλέφωνο. Έτσι. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για το... Πώς είδες το Suzuki, το Jimny το καινούριο? Δεν ξέρω, ρε. Πραγματικά... Εγώ την πρώτη φορά που το είδα πάντως, δεν ήμουν σίγουρος. Ούτε εγώ. Καταρχήν, έτσι όπως το βλέπεις, λες... Renegade. Renegade και γενικώς τζιπ παλιάς γενιάς, ας πούμε, δεν υπάρχει. Ναι. Η μάσκα εδώ η πέρα. Η μάσκα, η κάθε γραμμές, οι γωνίες στον προφυλακτήρα. Ναι. Γενικώς θυμίζει κάποιες περιπτώσεις που πήγαν να αναβιώσουν ένα πολύ παλιό μοντέλο. Σαν την παλιά τη σειρά της G της Mercedes, ας πούμε, που είναι τελείως τετραγωνισμένη. Δεν ξέρω, δεν με ενθουσίασε. Απ' έξω τουλάχιστον δεν με ενθουσίασε τόσο πολύ. Πρέπει να το δω από κοντά. Είναι πολύ περίεργο. Ναι. Όπως το είπες για την G. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω. Όταν το είδα, σου λέω, πρώτη φορά ήμουν έτσι και έτσι. Τώρα όσο το βλέπω, πώς είναι μερικά αυτοκίνητα που τα βλέπεις πρώτη φορά, οχ, θεέ μου, τι έγινε τώρα. Ναι, γιατί εν έτη 2018. Αλλά τώρα έτσι σιγά σιγά, δεν ξέρω, και να σου πω και κάτι. Στην τελική, αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Δηλαδή, συμφωνώ. Από αλλά... το σαμουράι τότε. Το θυμάσαι, ναι, το σαμουράι ήτανε... Θα προτιμούσα να το πούνε σαμουράι. Γιατί το θυμίζει πιο πολύ πιο σαμουράι. Πιο πολύ σαμουράι θυμίζει. Ναι. Ναι, μπορούσαν και αυτό να γίνει. Να πει ότι αναβιώνουμε το σαμουράι.
Πάρε ένα τηλέφωνο. Γράψε ένα τηλέφωνο. Ναι, τώρα περιμένω. 00839-452-47.008. Κατευθείαν εργοστάσιο. Παίρνουμε ένα Σουζούκι. Πάντως, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Κυβότιο 5 σχέσεων, ναι. Μια τελική ταχύτητα λέει στα 145 χιλιόμετρα την ώρα. Τι κυβικά είναι. Γιατί κυβικά. Το λέμε για 1500 κυβικά να το βγάλουν τώρα. Και τι 145 τελικά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μας τα λένε καλά εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Στη Σουζούκι, πες τους. Σίγουρα αυτό που θα είναι πάρα πολύ δυνατό, το δυνατότερο του όπλο, θα είναι η τετρακίνηση. Λογικό. Ναι. Κοντό με ταξόνιο έχει. Μια τιμή γύρω στα 17.000. Ναι. Ναι. Γιατί. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Προβληματίστηκα πολύ με αυτό το αυτοκίνητο. Δηλαδή, ναι, πραγματικά αυτό που λες πρέπει να το δω. Να το τσεκάρω γύρω-γύρω. Να ελέγξω. Το ταμπλουδάκι. 1500 κυβικά, 102 ύπους. Βενζίνη. Μηχανικό, ναι, και μηχανικό και αυτόματο κυβότιο. Εκεί μόνιμη γύρω... τετρακίνηση λέμε τώρα ή επιλεκτική. Βασικό. Νομίζω θα έχει επιλεκτική, δεν νομίζω ότι αυτό που γίνεται καονικά, πλέον θα... λίγο με τα καινούργια τα αυτοκίνητα, έτσι, πρέπει λίγο κάτι κάπως να το δούμε. Πραγματικά πρέπει να το δούμε. Με τα καινούργια τα αυτοκίνητα που όλα σχεδόν η τετρακίνηση είναι μόνιμη. Σε τέτοιου είδους αυτοκίνητα πρέπει οπωσδήποτε να είναι επιλεκτική. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να το βγάλει στον δρόμο και ένα τετρακίνητο. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Πάντως δεν ξέρω όσοι το είδατε. Ενώ σου λέω στην αρχή έτσι προβληματίστηκα. Τώρα όσο το βλέπω λίγο έτσι το συνηθίζω. Ναι, σαν μια μικρή G. Ένα... Σαν μικρή G. Αυτές οι γωνίες. Ο προφυλακτήρας ο κάτω σου λέει έχει πολλά στοιχεία. Να σου πω και κάτι τώρα. Το ξέρουμε ότι όταν κάνεις ένα μικρό μοντέλο, αν δεν το τετραγωνίσεις, δεν θα πάρεις τους χώρους που θέλεις. Σύμφωνοι. Οπότε και ίσως να είναι αυτή η λογική. Στη ρετρότη φάση θα συμφωνήσω, του πάει. Θες να είναι λίγο ρετρό. Αλλά ναι, στο πέτο εδώ από κοντά δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Εντάξει. Θα δούμε πώς θα πάει και το Σουζούκι. Έχουμε και άλλο θέμα μεγάλο τώρα που γίνεται μια ανάκληση έτσι, δεκάδων χιλιάδων αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έτσι, και πρέπει να προχωρήσουν οι μάρκες Audi, BMW και Volkswagen μόνο στην Αμερική. Ναι, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια υπηρεσία οδικής ασφάλειας των ΗΠΑ, η γνωστή και ως Νίτσα. Ναι. Αυτή η Νίτσα μας έχει φάει. Ανακαλούνται 10.206 οχήματα Audi Q5, SQ5, το Volkswagen, το Atlas, το Beetle, το Cabrio, Golf Sports Wagon και Golf GTI και Passat, όλα μοντέλα του 2018 λόγω προβλήματος στα έμβολα των δαγκανών των φρένων. Μάλιστα η Αμερικάνικη υπηρεσία καλεί τους κατώτερους των οχημάτων που επηρεάζονται από την ανάκληση να μην κινούν τα οχήματά τους ώσπου να επισκεφθούν το εξοδημένο αντιπρόσωπο να γίνουν οι απαραίτητες επιδιορθώσεις. Όσον αφορά την BMW, εντοπίστηκε πρόβλημα στο σύστημα υποβοήθησης Active Lane Keeping Assist των μοντέλων X3 και το S-Drive αλλά και X3 M40. Βέβαια λέει από αυτήν την ανάκληση επηρεάζονται μόλις 51 αυτοκίνητα χρονολογίας 2018. Okay. Συνεχίζεται έτσι. Ναι, δεν θα σταματάει. Συνεχίζεται και δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό. Και ειδικά με τον Trump επικεφαλή. Θα το έχει βάλει στο μάτι. Αλλά δεν έχει σημασία, αυτό θα φύγει. Όσο και να κάτσει. Ποιος θα φύγει? Ο Τραμπ. Εννοείς, ας πούμε, ότι θα κάτσει μια τετραετία και θα φύγει. Και δεύτερη να κάτσει, σου λέω. Μετά πώς θα πάει, δεν πάει παραπάνω. Τέλος. Ναι. Εν τω μεταξύ, κυκλοφόρησε ένα βίντεο στα social media όπου υπάρχει ένας τύπος ο οποίος υποστηρίζει ότι ήρθε από το 2030 και μπορεί να ταξιδεύει στον χρόνο και έτσι και καλά και είπε, υποστήριξε αυτός ο άνθρωπος ότι έδειξε κάτι βίντεο και καλά όπως θα είναι το μέλλον και όλα αυτά και
υποστήριξε ότι ο Τραμπ θα βγει και δεύτερη τετραετία. Λέει, μην περιμένετε, λέει, να φύγει. Ο φίλος Παναγιώτης εδώ λέει... Καταρχήν τον καλωσορίσουμε τον φίλο του Παναγιώτη. Πώς τον είδες, το είδες αυτό το βίντεο? Δεν το είδα καθόλου, τώρα αυτό με πιάνει. Ναι. Και είπα, ας πούμε, σε όλα μέσα που είπε, γιατί... Καλά, αυτά τώρα μου φαίνονται και λίγο, ναι, δεν τα δίνω και πολύ βάση, αλλά αυτό που συγκράτησε είναι ότι μην περιμένετε, λέει, να φύγει ο Τραμπ, θα κάτσει, λέει, άλλη μια τετραετία. Λέει, καλημέρα στην παρέα, παιδιά. Θέλω να αγοράσω οικογενειακό αυτοκίνητο. Ποια είναι η γνώμη σας για ένα μεταχειρισμένο και τι θα επιλέγατε ως 7-8.000, λέει, μέχρι 80.000 χιλιόμετρα? Μια γνώμη για πετρέλαιο ή αέριο. Λοιπόν, Παναγιώτη, επειδή είσαι καινούργιος στην ομάδα και επειδή είσαι καινούργιος εδώ στο safety car, δεν ξέρω πόσο καιρό βέβαια ακούς, θα σου πούμε πώς γίνεται αυτή η διαδικασία και με αυτό θα κλείσουμε, πάμε στο διάλειμμα. Θα κάνεις τον κόπο να δεις λίγο σε αυτά τα λεφτά που θέλεις, με τα χιλιόμετρα που θέλεις, να δεις 2-3 περιπτώσεις τις οποίες σου αρέσουν, μας τις στέλνεις και σε ενημερώνουμε αναλυτικά τα θετικά και τα αρνητικά της κάθε περίπτωση που θα... Αναλυτικότατα όμως. Θα σου πούμε ότι αυτό είναι έτσι, πάει έτσι, καίει τόσο, πηγαίνει αυτό, βγάζει αυτό, δεν βγάζει εκείνο, δεν κάνει το ένα, δεν κάνει το άλλο. Έτσι, να το ξέρεις. Τώρα για πετρέλαιο, για αέριο... Όπως πάνε τα πράγματα... Άμα να πάρεις μεταχειρισμένο σε αυτά τα λεφτά και Euro 5 να είναι, σε λίγο δεν θα έχουμε Euro 5 γενικώς, επί της κυκλοφορίας. Από το άλλο το αέριο, γιατί... αφού είναι μεταχειρισμένο, μεταχειρισμένο, είναι με αέριο, μεταχειρισμένο με αέριο, θα σου πω κάτι. Το τελευταίο αυτοκίνητο να είναι, εγώ δεν θα το έπαιρνα. Έτσι, γιατί δεν ξέρω αυτός που είχε πώς... Αν ήξερα να μετακινεί αυτοκίνητο με αέριο, γιατί δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα αυτό που ξέρουμε να κάνουμε είναι να πηγαίνουμε να βάζουμε το αέριο και να κυκλοφορούμε μόνο το αέριο. Δεν ξέρουμε πώς να χρησιμοποιούμε το αέριο. Αλλά πρέπει να μας δώσει 40% οικονομία. Το αέριο, για αυτούς που ξέρουν, πρέπει να σε δίνει 20-25 εκεί για να είναι όλα καλά και να σε πάει μια ζωή. Αυτά τα που ακούω, έλα μωρέ, εντάξει, και τι έγινε, εγώ σε 3 χρόνια το έκανα απόσβεση. Και ας χάλασε και ας μου βγάλε και εκείνο και το άλλο. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν πάει έτσι καθόλου. Έτσι, μην είστε περηφανοί, τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, πάμε για διαλυματάκι έτσι λίγο πιο νωρίς για να μπούμε στο επόμενο με Κώστα Φούζα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή Safety Car. Με τον Γιάννη Αντωνόπουλο εδώ πέρα σήμερα. Μάνος Αγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνα. Όμορφα, ωραία. Και ήσυχα. Και ήσυχα. Χωρίς γκρίνια. Χωρίς Τάσο Κοτσάνη. Η μέρα περνάει πάρα πολύ όμορφα. Η εκπομπή περνάει υπέροχα πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για τα ενδότερα εδώ της Ελλάδος της κρίσης. Έχουμε Κώστα Φούζα, τον αγαπητό συνάδελφο από το News Auto, News Auto. Λέει εδώ, Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να το πούμε, λέει, γερμανικά ή να το πούμε αγγλικά. News Auto, λέει, News Auto, πώς να το πούμε. Λέγεται και με τα δύο. Έτσι ακριβώς. Κωνσταντίνε, τι κάνεις? Καλά, καλά, μια χαρά, εσείς πώς είστε? Καλά είμαστε κι εμείς. Τι λέει και η Αθήνα? Εντάξει, ζέστη. Σήμερα μας είπαν ότι θα βρέξει πάλι. Ξέρω εγώ τι γίνεται, δεν θα έχει χάσει και καιρός. Κοίταξε, να πάρετε και κάτι από εμάς. Εμείς όλο τον Ιούνιο ήμασταν εδώ πέρα Λονδίνο. Εντάξει, όλη η Ελλάδα ήταν μια αστάθεια γενικότερη που νομίζω δεν θυμίζει σε τίποτα καλοκαίρι. Μάλλον θα συμφωνήσεις και εσύ. Έτσι ακριβώς. Πάντως αστάθεια δεν είχαμε στις πωλήσεις, Κώστα, έτσι. Καμία αστάθεια στις πωλήσεις. Η αγορά είναι στα πάνω της. Έχουμε σταθερά ανωτικές τάσεις και είναι ευτυχές αυτό, δείχνει να βρίσκει την κανονικότητά της η αγορά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είχαμε φτάσει σε κάποια φάση το 12-13 στις 53.000 ταξινομήσεις που ήταν στον απόλυτο πάτο και πλέον δείχνει ο καταναλωτής ότι θέλει να αλλάξει το αυτοκίνητό του, το αλλάζει το αυτοκίνητό του. Οι ιδιωτικές, οι εταιρικές πωλήσεις που μέχρι πρότινες μονοπολούσαν το ενδιαφέρον δείχνουν να χάνουν έδαφος, δηλαδή πλέον και οι ιδιώτες αλλάζουν τα αυτοκίνητά τους. Και ο Ιούνιος έκλεισε στις 12.660 ταξινομήσεις με βάση τα πρώτα στοιχεία. Είναι ρεκόρ, είναι 24% απάνω. Έχουμε φτάσει ήδη τις 62.300 και είναι εξάμηνο, έτσι. Δηλαδή ένα νούμερο το οποίο μπορεί να μας φτάσει και στις 100. Δείχνουν όλα ότι μπορεί να φτάσουμε τα 100. Κοίταξα, αν δεν έχουμε κάποιο ατύχημα πολιτικό... Ατύχημα ή ευτύχημα, ο καθένας το ονομάσει όπως θέλει, ναι, που το μας οδηγεί σε κάποια αστάθεια, νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε τις 100.000 πωλήσεις, θα πάμε γύρω στις 110. Το λένε πλέον και παράγοντες της αγοράς και νομίζω ότι έχουμε χάσει αρκετό έδαφος, πρέπει να πάμε σε αυτό το νούμερο. Μην ξεχνάμε ότι η Πορτογαλία, που είναι μια αγορά σχεδόν όπως η δική μας,
σε τάξη μεγέθους. Έχει φτάσει μετά την κρίση που πέρασε η ίδια στις 200.000 εξυνομήσεις. Οπότε νομίζω ότι, εντάξει, για όνομα του Θεού πρέπει να πάμε και εμείς σε 110. Ναι, πρέπει τουλάχιστον να πάμε εκεί για να λίγο να ενεργοποιηθούν οι εταιρείες, γιατί καμιά φορά λέμε για τις πωλήσεις ότι δεν είναι το θέμα το σημαντικό να γίνουν οι πωλήσεις και να μεγαλώσουν τα νούμερα. Είναι σημαντικό μόνο γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν και υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα ανοίξουν και άλλες θέσεις εργασίας. Αν υπάρχουν δουλειές, θα μεγαλώσουν και αντιπροσωπείες, θα μεγαλώσουν θέσεις εργασίας, αυτοί που ασχολούνται όλοι με το αυτοκίνητο και θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Κοίταξε να δεις, αυτή η κουβέντα που ανοίγεις τώρα έχει δύο παρακλάδια. Το ένα είναι ότι το αυτοκίνητο είναι εμμοδό της ελληνικής οικονομίας. Μην ξεχνάμε ότι προ-κρίσης δούλευε περίπου 30.000 κόσμος στον κλάδο. Ναι. Είναι ένας κλάδος που αφήνει έσοδο στο αυτοκίνητο, τέλη ταξινόμησης, ΦΠΑ, καύσιμα, λάστιχα, σέρβις, κινείται η ολόκληρη αγορά. Και απ' την άλλη, το άλλο παρακλάδι είναι θέμα ασφάλειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος, ο μέσος όρος πλέον του στόλου έχει φτάσει στα 14 χρόνια. Έχουν γεράσει τα αυτοκίνητα. Δεν είναι, ο κόσμος δεν κυκλοφορεί με ασφάλεια. Ένα γερασμένο αυτοκίνητο δεν έχει καμία σχέση με ένα καινούριο. Άρα βάζεις το παιδί σου, αν αγοράσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο, βάζεις το παιδί σου σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Είναι και θέμα ασφάλειας, οπότε Μάνο, θα μου επιτρέψεις να πω. Εννοείται. 14 πλέον τα αυτοκίνητα όταν είναι 14 χρονών, έτσι καταλαβαίνετε και κακοσυντηρημένα τα περισσότερα, Κώστα. Αυτό είναι που... Ναι, γιατί εντάξει, δεν θα καταδικάσουμε φυσικά, γιατί όλοι έχουμε βρεθεί σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, αλλά όταν βάζεις, βρε αδερφέ, μέσα την οικογένειά σου, άλλαξε λάστιχα, πήγαινε το για να σέρβεις, πέρασε το φταίο, δεν κάνεις κακό. Έτσι, δηλαδή ακριβώς. Δεν θα σωθείς και με τα 50 ευρώ. Αν το κυκλοφορείς το αυτοκίνητό σου, κάνε τα στοιχειώδη τουλάχιστον. Ασφάλισε το, γιατί έχουμε και πάρα πολλά ανασφάλιστα αυτοκίνητα, έτσι. Έχουμε ακόμα. Παρόλο το ότι έχουν αρχίσει ραβασάκια και όλα αυτά έρχονται, αλλά έχουμε ακόμα. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο και πρέπει να ξεκινήσουν και οι διασταυρώσεις στοιχείων και για τα κταίω. Και επιτέλους να εφαρμοστεί και ο νόμος που λέει ότι για να περάσει κταίω πρέπει να προσκομίσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Υπάρχει ο νόμος αυτός και δεν εφαρμόζεται. Και εγώ τώρα πριν λίγο πέρασα κταίω το αυτοκίνητό μου, το οικογενειακό αυτοκίνητο. Δεν μου ζητάει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Για ποιο λόγο? Ναι. Ναι, κατάλαβα. Οπότε νομίζω πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά, αν μη τι άλλο, να εφαρμόσουμε αυτά που τους νόμους του κράτους. Θα μας κάνει καλό. Και να πάμε λίγο και στην πρώτη δεκάδα, έτσι. Δύο σχόλια ίσα-ίσα. Να πούμε, η Toyota συνεχίζει, έτσι. Η Toyota συνεχίζει. Ακολουθεί η Volkswagen που πήγε πάρα πολύ καλά στις ταξινομήσεις. Στην τρίτη θέση έχουμε τη Nissan. Τέταρτη θέση έχουμε τη Suzuki. Πέμπτη θέση έχουμε την Peugeot, που εκεί η ομάδα της Peugeot δείχνει να τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πραγματικά κάνουν αγώνα δρόμου και τα καταφέρνουν. Έκτη θέση είναι η Hyundai, που μετά τη νέα κατάσταση, την ανάληψη της αντιπροσωπείας και από τον Όμιλο Βασιλάκη, βρίσκει η μάρκα τα πατήματά της και το κοινό δεν εμπιστεύεται και είναι πάρα πολύ καλό γιατί έχει καλά προϊόντα. Και ακολουθούν η Fiat, Opel, Citroën και Kia. Και η Kia με στην δεκάδα, πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, και η Kia έχει πάρα πολύ, έχει σημαντικά λανσαρίσματα φέτος, έτσι. Έχουμε νέο SID, πολύ τεχνολογικά προηγμένο μοντέλο. Θα έχουμε ανανεωμένο Sportage με νέους κινητήρες που πλέον οι δίδες του παίρνουν και ήπια βρετικά συστήματα για χαμηλότερη κατανάλωση. Οπότε είναι μια εταιρεία που έχει πάρα πολλά πράγματα να μας πει. Για τη Hyundai εδώ συζητάμε έτσι, με το Kona που είχαμε και την παρουσίαση, αλλά και το i20. Και αυτά θα μπουν πολύ δυνατά, γιατί είναι αυτοκίνητα τα οποία είναι σε πολύ δυνατές τιμές, ανταγωνιστικές τιμές. Ναι, ναι. Οπότε μπορεί να ανέβει η εταιρεία το δεύτερο εξάμηνο. Προχθές μάλιστα ήταν ο συνάδελφός μου Σπύρος Οχώτος στην Ισπανία που οδήγησε και το Kona τον Diesel και μου έλεγε ότι θα έρθει σε μια τιμή το Kona τον Diesel που είναι 1600 και τετρακίνητο γύρω στα 23.000, πάρα πολύ καλή τιμή. Για κάποιον που θέλει τετρακίνηση και δεν θέλει να ξεφύγει σε κυβικά. Έτσι. Νομίζω έχουμε. Η αγορά μας αυτή τη στιγμή είναι τυχερή γιατί έχει πάρα πολύ νέα μοντέλα. Πάρα πολλά νέα μοντέλα. Ο κόσμος έχει μια πληθώρα επιλογών μπροστά του. Και νομίζω ότι αξίζει κάποιος αυτή τη στιγμή να αγοράσει αυτοκίνητο. Πάντως δεν είναι έτσι όπως παλιότερα που έλεγες ή θα πάω εδώ οικονομικά ή θα πάω εδώ και στα εδώ και εδώ έβρισκες 3-4 επιλογές, maximum 5 ας πούμε. Πλέον οι επιλογές έχουν αγγίξει τις 10 και τις 15 επιλογές. Ναι, βέβαια. Όλες οι εταιρείες είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και παρουσιάζουν στις πρώτες κατηγορίες ο καθένας στα δικά του ενδιαφέροντα μοντέλα. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι ακόμα για τις πωλήσεις. Όχι, εγώ αυτό που εύχομαι να συνεχιστεί αυτό το ράλι ανόδου, γιατί όπως προείπαμε, όταν ανεβαίνει το αυτοκίνητο κερδίζει και η ελληνική οικονομία.
Και αν να πάμε λίγο στο άλλο το θεματάκι που βγάλατε κιόλας, για το φρένο στη φοροδιαφυγή στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ήταν ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του επικεφαλής του Νιουζόντο του Τάκη του Τρακουσέλη, ότι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θέλει να βάλει μια τάξη στο εισαγόμενο μεταχειρισμένο. Το εισαγόμενο μεταχειρισμένο εμείς το έχουμε κυνηγήσει εντός εισαγωγικών αρκετά. Γιατί όμως? Γιατί αφενός μένει το κράτος χάνει πάρα πολλά έσοδα και αφετέρου έρχονται στην ελληνική αγορά σάπια αυτοκίνητα μάλλον, που τους γυρίζουν τα χιλιόμετρα, τα φέρνουν μέσω Βουλγαρίας. Και ο τελικός αμένος είναι ο καταναλωτής. Και εμάς, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο καταναλωτής. Δεν μας ενδιαφέρει το καινούργιο αυτοκίνητο, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Δεν θέλουμε να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και είπαμε και στην αρχή. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι δεν μιλάμε για 20-30 χιλιάδες. Μιλάμε για γύρισμα χιλιόμετρα. Μιλάμε και για 90-100 χιλιάδες χιλιόμετρα. Προφανώς. Προφανώς. Μου διηγήθηκε κάποιος μηχανικός πρόσφατο περιστατικό σε εξοδοτημένο συνεργείο. Πήρε κάποιος ιδιώτης πελάτης τους ένα μεταχειρισμένο εισαγωγής φυσικό αέριο αυτοκίνητο. Και καλά έχει στο κοντέρ το αυτοκίνητο 80.000 χιλιόμετρα και το χτύπησαν στη βάση δεδομένων, κατακόρυσαν τα στοιχεία του και ανακαλύφθηκε ότι είχε περάσει πριν ένα χρόνο σέρβις σε μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη με 210. Πόρτε. Αυτό είναι. Και όχι μόνο είχε 210, ήταν και όχημα δημόσιας υπηρεσίας, αστυνομίας. Μια χαρά. Καταλαβαίνεις, έτσι. Μια χαρά. Λοιπόν, τώρα, πολλά τα περιστατικά. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και επίσης φέρνουμε και Euro 4 και Euro 3 που απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και με μια υπεύθυνη δήλωση που βάζουν τους κατόχους να υπογράφουν, αυτά τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν παράνομα. Έτσι. Μεγάλη προσοχή, παιδιά. Αγοράζετε Euro 3 ή Euro 4, μπορεί να εμπλακείτε σε ατύχημα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και να μην σας καλύψει η ασφαλιστική υπόψη. Και το Euro 5 τώρα τι γίνεται? Το Euro 5 προς το παρόν επιτρέπεται κανονικά, όπως το λέει. Μέχρι πότε το? Γιατί ήδη αρχίσανε να οριοθετούν. Έγινε μια πρώτη εκδίωξη, αν μου επιτρεπεί η έκφραση, στο Αμβούργο. Που είπαν ότι δεν θέλουμε ούτε το Euro 5. Η Γερμανία, όπως έχει δει, διώχνει σωριδών ακόμα και τα Euro 5 και δείχνει ότι θα επιβιώσουν τα Euro 6. Ο κόσμος που θέλει να πάρει diesel να επιλέξει ένα καινούριο diesel. Και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Καμία απαγόρευση, γνώμη μου. Να επιστρέψουμε στο αρχικό σου ερώτημα. Ναι, ναι. Η Αρχή Δημοσίων Εσόδων λέει ότι φέρνεις, κύριε, εισαγόμενο αυτοκίνητο. Ναι. Μέσα σε 15 μέρες θα πρέπει να πληρώσει το τέλος ταξινόμησης. Γιατί μέχρι πρώτη φέρναμε καραβιές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και το τέλος ταξινόμησης σε μερικές φορές, μάλλον πίστεψαμε, δεν το πλήρωναν ποτέ. Ποτέ. Νομίζω ότι με αυτό το σκαλοπάτι, με αυτήν την ασφαλιστική δικλίδα του νόμου, οι εισρωές σάπιων αυτοκινήτων θα λιγοστέψουν. Ναι. Κάπου δηλαδή και αυτό πρέπει να σταματήσει. Και είπαμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στον κόσμο. Έτσι το ξαναλέμε άλλη μια φορά. Πολύ μεγάλη προσοχή. Το τι σας πουλάνε τα χιλιόμετρα που πουλάνε. Εντάξει, έχουμε φτάσει σε σημεία απίστευτα, έτσι. Να μαλώνουμε δηλαδή. Η δική μου συμβουλή είναι, επέλεξε ένα δίζελ εισαγωγής, ωραία. Πήγαινε, ελέγξε το. Βέβαια σε μερικές περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο να ανοιχνευτεί το γύρισμα χιλιόμετρων, έτσι. Είναι και αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει ζήτα βιβλίο σέρβις και πήγαινε σε μια αντιπροσωπή να το ελέγξουν. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι πολλές εταιρείες, Ford, Volkswagen, Audi, Skoda, Mercedes, BMW, οι βάσεις δεδομένων μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών είναι συνδεδεμένες. Οπότε αν το αυτοκίνητο έχει κάνει σέρβις στη Γερμανία, μπορείς να δει και εδώ η αντιπροσωπεία στον έλεγχο πότε πέρασε και σε ποια χιλιόμετρα. Συνεπώς, κάντε ένα κόπο, ελέγξτε το αυτοκίνητό σας και δεν θα χάσετε. Γιατί μετά οι ζημίες είναι πάρα πολλές. Αυτή είναι η συμβουλή δική μου, Μανώ. Έτσι ακριβώς. Και δεν αλλάζουν μόνο αρκετά πράγματα στον χώρο του αυτοκινήτου από πλευράς πωλήσεων ή από αυτοκίνητα που έρχονται ή όλα αυτά. Αλλάζει και πλέον ο τρόπος μέτρησης της κατανάλωσης, Κώστα. Ναι, πλέον έχει από 1η-9η ένα αυτοκίνητο για να πάρει έγκριση τύπου στην ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να είναι μετρημένο σύμφωνα με τον νέο κυκλομέτρηση των WLTP. Ο WLTP τώρα έρχεται και βάζει πιο πραγματικά δεδομένα στη μέτρηση της κατανάλωσης και ρήπων, γιατί μην ξεχνάμε ότι με τον προηγούμενο κυκλομέτρηση βλέπαμε μια εργοστασιακή κατανάλωση 4 λίτρα, λέω ένα παράδειγμα, και οδηγούσε το αυτοκίνητο και είχε 7. Ναι, δεν ξέρω από την δικιά σου εμπειρία. Εμείς πάντως τα αυτοκίνητα που έχουμε πάρει για τεστ και έχουμε οδηγήσει, να πω 2, 3,
περιπτώσεις που όχι να φτάσουμε το 4, έτσι, να πάμε από το 4 στο 4,8 ας πούμε. Ναι, δεν ξέρω αυτό, για την εμπειρία. Έχεις απόλυτο δίκιο και αυτό έρχεται τώρα να διορθώσει το WLTP. Άρα τα αυτοκίνητα, ό,τι δηλώνουν οι κατασκευαστές, θα πρέπει να το βγάζουν στην πράξη και στον δρόμο περίπου. Θα έχουμε ένα ενδιάμεσο στάδιο. Αυτό όμως φέρνει σε αλλαγές στις παραγωγές αυτοκινήτων. Ήδη ορισμένες εκδόσεις θυσιάστηκαν, γιατί οι κατασκευαστές τις έκοψαν, καθώς το κόστος εξέλιξης είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και θα δούμε σε πολλά αυτοκίνητα τα CO2, που με βάση των οποίων πληρώνουν και τελική κυκλοφορία, να ανεβαίνουν. Βέβαια, τελική κυκλοφορία έχουν εξασφαλίσει οι κατασκευαστές σε ένα μεταβατικό στάδιο. Οπότε δεν θα δούμε για τα ίδια μοντέλα από ό,τι μας είπαν και αλλαγές στην κυκλοφορία, και αυτό νομίζω είναι δίκαιο προς τον καταναλωτή. Αλλά αλλάζουν όλα πραγματικά. Ναι, εννοείται. Και να πούμε ότι έτσι δύο λεπτομέρειες έτσι που συμβαίνει με τις καινούργιες δοκιμές, ότι πλέον σε 4 τμήματα, έτσι, για 4 ταχύτητες, χαμηλή, μεσαία, υψηλή και πολύ υψηλή. Να κάτι που δεν είχαμε. Το πολύ υψηλή δεν το είχαμε ποτέ. Και οδήγηση με στάσεις, με επιταχύνσεις, με φρεναρίσματα που να αντικατοπτρίζουν την οδήγηση στην πόλη. Ναι, βέβαια, γιατί είπαμε ο προηγούμενος κύκλος μέτρησης ήταν εργοστασιακός τύπος. Δεν έχει καμία μα καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και γι' αυτό είχαμε αυτές τις αποκλίσεις. Βέβαια, ήταν ένα θέμα που ανακοινήθηκε με το Dieselgate τα προηγούμενα πριν 2 χρόνια, που όμως προέκυψε όλοι οι κατασκευαστές είχαν πλασματικά νούμερα. Δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν ήταν δηλαδή μόνο το Volkswagen Group που το έκανε αυτό, το έκαναν όλες οι εταιρείες. Για να μην γελιόμαστε, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Έτσι. Κώστα, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να προσθέσεις, έχουμε κάτι να πούμε, κάτι που έτσι ετοιμάζεται εσείς εκεί. Από την πλευρά του Ινιούτου θα δείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα και με τη νέα σεζόν. Είμαστε σε έναν δημιουργικό ίστρο. Νομίζω θα έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας να τα λέμε. Ωραία, μια χαρά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, έτσι που είσαι στην παρέα μας. Εγώ σε ευχαριστώ για την φιλοξενία και να συνεχίσετε έτσι δυνατά. Χαιρετισμούς σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, συνάδελφοι. Γεια σας. Γεια σας. Νομίζω ότι ήταν πολύ σαφής ο Κώστας Φούζας. Στοχευμένα, είπαμε, πολύ σημαντικό όλο αυτό που θα γίνει, γιατί έχουμε τεράστιες αποκλίσεις, Γιάννη. Υπήρχαν και αυτοκίνητα που είχαμε αποκλίσεις μεγάλες. Ναι, καλά, αφού ήταν δεδομένο αυτό. Ναι, ήταν δεδομένο. Απλά κάποτε λέγαμε, ας πούμε, ότι όταν βλέπεις ένα αυτοκίνητο και σου δίνει την κατανάλωση, ας πούμε, στα 7 τότε, εμείς λέγαμε ότι εντάξει, βάλε 1,5 λίτρο. Πιο παλιά ήταν και καλύτερα τα πράγματα. Πιο παλιά. Ήταν αυτό καλύτερα, λέω. Ναι. Για πιο παλιά. Δηλαδή, δεκαετία, ας πούμε, το 90 μέχρι 2000. Εκεί, ας πούμε, σου έλεγε, θα πάρεις, ας πούμε, το Nissan το Sunny, ας πούμε, σε 7 λίτρα. Και έλεγες, εντάξει, 7 το 7, κάντε 8. Ναι. Κατάλαβες. Και τώρα όμως είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Γιατί όλοι κοιτάνε να σου πούνε ότι κάνει οικονομία. Όλος θέλει, ναι, θέλω να, πόσα χιλιόμετρα μου βγάζει. Σου πει, σου βγάζει 600 χιλιόμετρα, σου βγάζει 700 χιλιόμετρα. Όλοι αυτό κοιτάνε. Ναι. Και σου λέει, όλος πες ότι βγάζει τόσο εκεί πέρα. Και τον καταναλωτή θα τον ξεγελάσει. Του πεις, οδηγάς λίγο περίεργα, λίγο το ποδαράκι πρόσεχε, λίγο τις ταχύτητες καλή αλλαγή. Τέτοια πράγματα. Ναι, κοίταξε τώρα. Άμα είναι να πάρω ένα αυτοκίνητο και να πρέπει να αλλάξω από την αρχή τον τρόπο οδήγησης, έτσι, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν να πάνε οικονομικά ένα αυτοκίνητο. Όσο και να προσπαθούν, πάλι δεν θα το πάνε. Έτσι, για να βγάλεις αυτό που σου λέει, δεν νομίζω, εντάξει. Δεν νομίζω. Πάντως, είχε φτάσει σε ένα σημείο, δηλαδή να ακούς αυτά τα 3, 4 και λες, εντάξει, ήμαρτον, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό θα αλλάξει έτσι, σιγά σιγά, αφού 1η Σεπτεμβρίου αλλάζει ο τρόπος που θα μετρείται το αυτοκίνητο.
είναι καλό. Τώρα από εκεί και πέρα, σχετικά με τις πωλήσεις που είπαμε, η Toyota παραδοσιακά συνεχίζει πρώτη και έρχεται και το iGo. Εντάξει, και το CHR πήγε πάρα πολύ καλά σε μια τιμή των 21.000 ευρώ. Πούλησε αρκετά και πουλάει αρκετά. Βέβαια το RAV, ας πούμε, δεν είναι ακόμα, δεν πουλάει τόσο. Ένα Auris σταθερά, πουλάει σταθερά. Ένα Yaris το οποίο ξεπουλάει σταθερά. Εμένα μου έκανε εντύπωση η Suzuki, η οποία Suzuki δεν έχει πολλά μοντέλα. Κοίταξε, η Suzuki έχει ένα Vitara. Έχει ένα Swift. Δηλαδή από τον Baleno δεν νομίζω ότι παίρνει τις τεράστιες πωλήσεις από τον Baleno. Okay. Δεν έχει οικογενειακό σεντάν. Πήρε από το Ignis. Πήρε ένα κομμάτι από το Ignis γιατί είναι ένα μικρό SUV το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Αμφιλεγόμενη βέβαια η εμφάνισή του αυτό είναι όπως το βλέπει ο καθένας, όπως το Juke. Άλλοι το λατρεύουν, άλλοι δεν το λατρεύουν, δεν το μισούν. Αλλά πήρε κομμάτι και από εκεί. Το Swift φυσικά ξεπουλάει. Έχει καλές τιμές. Αλλά όντως για τέταρτη θέση, ας πούμε, λες. Είναι τρία μοντέλα στην ουσία. Τρία μοντέλα. Οι άλλοι έχουν να σου δώσουν 15 μοντέλα, αυτοί με τρία. Βλέπεις, δηλαδή. Η Volkswagen πήρε το κομμάτι από το Polo το καινούριο. Που ήρθε για ένα πραγματικά πολύ καλό αυτοκίνητο με αρκετά καλούς χώρους, το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει πλέον και η οικογένεια. Η Nissan, όταν έχεις ένα Qashqai το οποίο από μόνο του διαγράφει μια πορεία, το πιο καλοπουλημένο SUV. Και επίσης χωρίς να πουλάει οικογενειακά, έτσι, με ένα SUV στην ουσία κάνει δουλειά η Nissan. Λίγο το Pulsar. Και με το Micra. Λίγο το Pulsar. Και το Micra το οποίο, ένα Micra που ενώ στην αρχή ήταν μουδιασμένα τα πράγματα, και μας τα λένε οι άνθρωποι της Nissan, ότι είναι λίγο μουδιασμένα γιατί είναι αρκετά πιο ακριβό από ότι... Προσωπικά Pulsar εγώ δεν βλέπω στον δρόμο. Ούτε εγώ βλέπω Pulsar, ναι. Και Micra μετρημένα κι αν. Micra άρχισα να βλέπω. Αλλά ο Qashqai, εντάξει, το δω στα πέντε αυτοκίνητα. Και μην ξεχνά, είναι και μερικές φορές δηλαδή πόλεις. Δηλαδή μπορεί κάτι να μην βλέπεις Θεσσαλονίκη, να το βλέπεις στην Αθήνα. Να μην βλέπεις την Αθήνα, να βλέπεις τις Σέρες, να βλέπεις την Καβάλα, να βλέπεις. Από πόλη σε πόλη διαφέρουμε εδώ στην Ελλάδα, τα ξέρουμε. Από εκεί και πέρα η Peugeot σταθερά δείχνει την αναδική της πορεία τελευταία χρόνια. Η Hyundai όντως έκτη θέση θυμίζει παλιές εποχές που είχε τότε τα. Ακόμα τα Excel. Και με τα Accent πήγαινε καλά. Εντάξει, και με τα Accent τα οποία ήταν σε τιμές. Τη μισή τιμή από ό,τι είχε ένα Toyota Corolla ή ένα Honda Civic. Έπαιρνε ένα Accent. Ναι, το συζητάμε. Έτσι. Και πού ακόμα δεν έχει έρθει το Kona, το οποίο είναι πανέμορφο. Πώς δεν έχει έρθει. Ναι, θέλω να σου πω. Δεν έχει πει για τα καλά στη ζωή μα. Δεν έχει κυκλοφορήσει καλά να το δει ο άλλο να πει πω τι ωραίο ας πούμε σχεδιασμό. Να πάω να πάρω κι εγώ ένα τέτοιο. Ένα καινούριο i20. Εντάξει, για τη Fiat τα πράγματα είναι εκεί που είναι, όπως κάθε φορά. Η Opel τη βλέπω λίγο πεσμένη. Ναι, γιατί ήταν τρίτο-τέταρτη θέση εκεί. Έχει πολύ ανταγωνισμό πια η Opel και δεν... Κοίταξε, το Corsa σιγά-σιγά πρέπει να ανανεωθεί. Το Astra πρέπει να ανανεωθεί. Τώρα θα δείξουν. Αυτοί ευελπιστούν πάνω στα έξι τους τώρα, στην έξι σειρά. Grandland, ναι. Crossland, εκεί θα πατήσει το Mocha, εκεί θα πατήσει λίγο. Εγώ νομίζω ότι ξέρεις, πολλοί μπορεί να απογοητευτήκαν από την εξαγορά της από τους Γάλλους. Έπεσε στα μάτια τους ίσως. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ναι. Γιατί ξέρεις, αυτοί που είναι λένε και ότι... ένα σενάριο που... Γιατί εγώ λένε ότι αυτοί που ήταν Γερμανοί, τους Γάλλους τους είχαν για πολύ υποδιέστερους. Τώρα σε μου συγκρίνει το Γάλλο ή με το Γερμανό σε τεχνολογία και τέτοια. Καλά, αυτά τα έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές. Οι συζητήσεις μεταξύ Γάλλων, Γερμανών, Ιταλών ήταν και είναι άπειρες και ακόμα συνεχίζουν. Πότε ήμασταν. Αυτό που λέει, ήμουν νιός και γέρασα δηλαδή. Δεν ήμασταν 18 χρονών που πέραμε τα αυτοκίνητα και κάναμε τότε τις δικές μας συγκρίσεις και λέγαμε. Ότι όχι σαν την ανάρτηση που έχει ο Γάλλος δεν έχει τέτοιο. Μας έλεγε ο Γερμανός, ναι, αλλά σαν τη Λαμαρίνα που έχει ο Γερμανός και την ασφάλεια που ο Γερμανός δεν έχει κανένας. Μας έλεγε ο Ιάπωνας ότι ναι, όμως εμένα δεν χαλάει ποτέ, ό,τι και να το κάνω, ούτε λάδι θα κάψει, ούτε χαλάει, ούτε κάνει και είναι πιο κωμικό. Έρχονταν ο Ιταλός, εμείς έχουμε φινέτσα. Και έχουμε οδηγική συμπεριφορά και το γουστάρι στο δρόμο και όλα αυτά. Έρχονταν ο Κορεάτης και έλεγε, παιδιά, ναι, αλλά εγώ το πήρα μισή τιμή από εσάς. Έτσι. Έρχονταν και ο Ρώσος με το Λάντα.
Και τέλος. Και έλεγε σαν τον Ήβα όμως, εκεί που πηγαίνει δεν πηγαίνει κανένα. Και εξακολουθεί. Έτσι, για να το ξέρετε. Μα δεν είναι τυχαίο που μέσα σε μισοαστία, μισοσοφαρά το λέμε τώρα αυτό. Έχει μείνει το ίδιο 40 χρόνια. Ναι, έτσι. Δηλαδή... Και ερχόταν ο ένας, ερχόταν ο άλλος. Σουηδό φίλο δεν είχαμε, να έρθει να μας πει τίποτα. Ναι. Αυτό που έλειπε πάντα ένα Σουηδό φίλο στην παρέα να πήρε παιδιά, εμένα όμως το δικό μου το Volvo ή το Saab. Συγγνώμη, ρε φίλε, όταν ήμασταν εμείς πιτσιρίκια, ποια Saab και ποια Volvo. Πώς η Volvo ήταν κουτιά. Ναι, ήταν πολύ τετραγωνισμένα. Ναι. Θα λες τετραγωνισμένα. Σε χαλούσε το 8 και το 5. Το 40 δεν σε χαλούσε, αλλά ποιο το έπαιρνε. Ήταν λίγο ακριβώς. Ποιος το έπαιρνε, ρε φίλε. Ναι. Σου λέγεται να πάρω το TAF 5 το 840 και να μην πάρω τη Mercedes, την BMW, την 5R, την 3R. Και ακόμα μπορεί να το λένε. Την 320. Και ακόμα μπορεί να το λένε. Αλλά τώρα έχει αλλάξει λίγο, έχει γυρίσει λίγο όλο το έργο. Τι συζητήσεις. Είναι όπως είχα ακούσει το πολύ καλό, ναι, μεταξύ Mercedes και BMW. Καλά, ας αυτό και γυρνάει τα έχουμε ακούσει. Ο φίλος τον BMW και λέει, ναι ρε φίλε, και τα δύο είναι πάρα πολύ καλά αυτοκίνητα, συμφωνούμε. Το ένα όμως δεν θα γίνει ποτέ ταξί. Ναι. Δεν είχε άδικο. Ναι. Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Αυτή την κόντρα την κάνανε και αυτοί που είχαν το Γιώτα με Honda. Ναι. Έτσι λέγανε. Εντάξει, αυτά είναι για να έχουμε έτσι να λέμε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Η ώρα έχει πάει 9:30. Θα μπούμε για το διαλυματάκι. Θα γυρίσουμε, θα πάμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής Safety Car, κάπου εκεί ανάμεσα. Έτσι θα σηκώσουμε τις μουσικές, θα πάρουμε 4-5 γραμμούλες ακόμα για το Samsung Galaxy S7 που μας δίνει το κατάστημα Tetrabyte, παπάφι N91. Εντάξει, να σου πω κάτι, επειδή είναι πολλές γραμμές, μπορούμε να τον πιέσουμε να πάρουμε κάνα ακόμα. Ολάς. Ναι, θα πάω εκεί, σας παρακαλώ κύριε. Δώστε μου ένα ακόμα. Δώστε ένα στην κάνουμε. Δώστε ένα στην Δώστε ένα ακόμα. Κάθε καλό. Ένα δύο εβδομάδες να κάνουμε και ένα. Το βάλουμε μέσα στο τέλος. Κανονικά. Ρε παιδιά. Το βρήκαμε απλά. Κατάλαβε να απλώσουμε μία καλή εμείς. Λοιπόν, αυτά. Πάμε για διαλυματάκι και παρεχόμαστε στο τελευταίο μέρος. Λοιπόν, και για να ξέρετε, έτσι για εσάς που αυτή τη στιγμή κινείστε στο δρόμο της Καλλικητικής για μπανάκι, έτσι, αυτό το τελευταίο 20 λεπτό θα το πάμε, θα ροκάρουμε. Οπότε να έχετε και δυνατά τον ήχο. Στο ηχοσύστημα του αυτοκίνητου σας. Ναι, ό,τι και να είναι αυτό. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να είναι καρφωμένο εδώ. Μόνο στο Λίμπερο 107,4. Και στο Safety Car. Πού νιώθει. Να πούμε λίγο μόνο τον χορηγό μας, για να μην το έχουμε για το τέλος, γιατί θα τρέξουμε λίγο πραγματικά γρήγορα την εκπομπή. Για να προλάβουμε που κάνουμε καμιά γραμμούλα ακόμα για το Λίμπερο. Εντάξει. Αφή Μάρκου, κατασκευαστική εταιρεία στον Άγιο Βασίλειο Θεσσαλονίκης, κάγκελα παντού για εσωτερικές, εξωτερικές σκάλες, μπαλκόνια, αυλόπορτες, περιφράξεις, για να περιφράζετε το αγαπημένο σας αυτοκίνητο, από ανωδιωμένο αλουμίνιο, για μια ζωή δεν παθαίνει ποτέ τίποτα, δεν χρειάζεται συντήρηση, σε άπειρα σχέδια, αρκεί να μπείτε στο afimarku.gr να δείτε τα έργα των παιδιών σε βίντεο και σε φωτογραφίες, γιατί έχουν κάνει τα καλύτερα σπίτια και ξενοδοχεία. Πώς λένε το τραγούδι αυτό, μας έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια. Ναι, καλύτερα τα σπίτια, τα τσιγά, τα ποτά και τα ξενοδοχεία, ναι. Λοιπόν, άσχετο, αλλά δεν πειράζει. afimarku.gr. Βλέπετε και τους τρόπους επικοινωνίας, τα τηλέφωνά τους, παίρνουν τηλέφωνο, έρχονται για δωρεάν εκτίμηση. Λοιπόν, και πάμε λίγο να πούμε για την, αυτό που είπαμε και με τον Κώστα, για την ηλικία του στόλου των αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Έτσι, τα στοιχεία έχουν βγει. Είμαστε πλέον πολύ γερασμένοι. Είμαστε. Πολύ κούραση. Μεγαλώνουμε. Γεράσαν τα αυτοκίνητα. Και πάμε να δούμε έτσι, σε τι θέση είμαστε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Τώρα να σου πω τώρα κάτι. Να το πω. Αυτή την εισαγωγή δεν μπορούμε να το ακούσουμε. Λίγο. Πριν πάμε στο θέμα. Έτσι, 20 δευτερολεπτά για 30, 2-31-0-2-87, 8-8-8. Τώρα να πάω να σημειώσω μερικά ονοματάκια ακόμα. Εντάξει, ίδρωσα. Παιδιά, τέλος με τις γραμμές. Φτάνει. Και να σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι στα παντελόνια που φοράω. Αν ποτέ ανοίξω και κάνω μια μεγάλη επιχείρηση και πάρω τηλεφωνήτρες, θα τις δίνω μισθό 1500 ευρώ την κάθε μία, να ξέρεις. Και βαρέα, αν σημανθηγινά. Εντάξει, φίλε, να πεις. Ειδικά άμα σηκώνουν συνέχεια τηλέφωνο, έτσι πως είναι αυτό το πράγμα. Αισιοδοξούμε ότι θα πάρουμε και άλλο τηλέφωνο, έτσι. Να ξέρετε, γιατί
Δεν γίνεται. Έχουμε μαζέψει αρκετά ονόματα μέσα σε 2-3 λεπτά, ας πούμε, και καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτά, τέλος με το διαγωνισμό. Σε λιγάκι θα κάνουμε την κλήρωση. Ελπίζω να χαρήκατε το τραγούδι, ειδικά εσείς που πηγαίνετε έτσι τώρα με το αυτοκίνητο και μας ακούτε. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο, έτσι. Μια τέτοια τραγουδάρα, και θα βάλουμε και άλλη. Πάμε να πούμε λίγο για την... για τις ηλικίες, τη μέση ηλικία των αυτοκινήτων μας. Να πούμε ότι στην καλύτερη θέση είναι το Λουξεμβούργο με 6,2 έτη μέση ηλικία τα αυτοκινητά τους. Βλέπεις εκεί στο Λουξεμβούργο, μόλις πάει τετραετία, πενταετία, τα αλλάζουν. Λογικό δεν είναι. Απλά είναι και κάποια, ας πούμε, εκεί στα βουνά, ας πούμε, του Λουξεμβούργου, οι οποίοι, ας πούμε, το κρατάνε και 10 χρόνια και 11. Θα έχουν εκεί κανένα Range Rover ξεχασμένο εκεί. Ναι, και σου λέει τι να τα αλλάξω, μια χαρά πηγαίνει. Οπότε 6,2 έτη. Το Βέλγιο 7,7 έτη. Αγγλία 8,5. Δανία 8,5. Γερμανία 8,9. Αυτές είναι οι πρώτες 5 θέσεις. Και έχει πάρα πολλές χώρες. Και κάποια στιγμή φτάνουμε στην 20η θέση. 20η θέση η Εσθονία με 15,1 έτη. 21η θέση η Ρουμανία με 15,3. Και στην 22η. Ποιος έρχεται, Γιάννη Αντωνόπουλε? Εμείς. 15,4 έτη τα αυτοκίνητά μας. Που σημαίνει ότι, αυτό που λέγαμε και πριν, ότι είναι αυτοκίνητα τα οποία πλέον δεν είναι τόσο ασφαλή όσο ήταν όσο είναι τα καινούργια. Τώρα βέβαια, θα έρθει ο συνήγορος του διάβολου και θα σου πει, κάτσε ρε φίλε, δηλαδή τη δεκαετία του 80, του 90. Δεν ήταν ασφαλή. Τι κάναμε, κυκλοφορούσαμε δηλαδή με αυτοκίνητα τα οποία ήταν για να χαιρετάμε. Ναι, εντάξει, πάντα μιλάμε με τα τωρινά δεδομένα, έτσι. Αλλά αυτό ακριβώς. Γιατί μπορεί τότε, τη δεκαετία, δηλαδή μετά το 95-2000, κάποιοι που θυμάστε που παίρνατε κινητά τηλέφωνα εκεί, που παίρναμε κινητά τηλέφωνα εκεί, το 94, το 95, σε εκείνες τις μάρκες, και έλεγες εσύ, εμένα μου πηγαίνει 5 χρόνια, μου πηγαίνει 4 χρόνια. Και τώρα δεν πηγαίνετε πάνω από ένα χρόνο τα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα, τα τηλέφωνα. Πω, λανθάνω σαν γλώσσα. Ναι, τα αυτοκίνητα είναι λίγο. Είναι πολύ πιο ασφαλή. Ναι, ναι. Έτσι. Είναι... δεν το συζητάμε. Έχουν πολύ ενεργητική ασφάλεια πια. Έχουμε, ναι. Έχουμε αφήσει την παθητική ασφάλεια πίσω. Είναι η ενεργητική ασφάλεια που κάνει τη δουλειά. Δεν είναι μόνο. Εντάξει, η παθητική είναι ότι έχουν βάλει 1000 συστήματα, 45.000 αερόσακους. Έτσι, αλλά αυτό που λες ενεργητική, δηλαδή σε φτάνουν σε ένα σημείο, σου συγχωρούν το λάθος. Ναι. Το οποίο είναι το πιο βασικό. Για να γίνει ένα ατύχημα πρέπει να γίνει ένα λάθος. Άμα το αυτοκίνητο από μόνο του μπορεί και σου συγχωρέσει το λάθος, έτσι, και δεν μιλάμε μόνο το να πας να τρέξεις σε μια στροφή, να μπεις παραπάνω από όσο είναι και θα σε διορθώσει, και αυτό φυσικά, αλλά έχουμε φτάσει σε σημείο, αν θυμάσαι πόσοι έχουν φύγει από το δρόμο γιατί νίσταξαν. Καλά. Και έφυγαν από τον δρόμο. Και πλέον βλέπεις ότι υπάρχουν συστήματα τα οποία με το που είναι στο μπαρμπρίζ του αυτοκινήτου και βλέπουν όταν δουν την κούρασή σου, σε προειδοποιούν. Μην κλείσει τα μάτια. Ναι. Δηλαδή έχουμε φτάσει πλέον σε απίστευτα σημεία. Από το πιο απλό με το lane assist, με τη δόνηση, ότι κάτι κάνει. Φεύγει από την λωρίδα. Κάτι κάνει ναι. Εκεί. Οπότε είναι αυτό. Πλέον τα πολύ γερασμένα αυτοκίνητα δεν έχουν καμία σχέση ασφάλεια με τα πολύ καινούργια. Βέβαια θα μου πεις, άμα δεν σου δώσει άλλο το κίνητρο. Γιατί λέμε για τις χώρες αυτές, αλλά αυτές οι χώρες, οι προηγμένες, οι ευρωπαϊκές χώρες, όταν θες να πάρεις και να τα αλλάξεις την πενταετία, έτσι, σου δίνουν και 4-5 χιλιάρικα. Και 3. Έτσι, φίλε. Και πού είσαι, ναι, άλλαξε έτσι, το αυτά. Και θα πάρεις και μπόνους για να το αλλάξεις. Γιατί μετά από 5 χρόνια θεωρείται παλιό το αυτοκίνητο εκεί. Μετά από 10 χρόνια θεωρείται άχρηστο και στο φέρω στην Ελλάδα. Φυσικά. Έτσι πάει. Έτσι. Πάρε κόσμο μετά. Καραβιές. Τα αυτοκίνητα. Που είναι χάλια. Και γι' αυτό λέγαμε ότι λίγο με τα μεταχειρισμένα να το βλέπετε. Γιατί μπορεί να έχουν. Υπάρχουν τώρα δύο όψεις του νομίσματος. Η μία λέει ότι ναι, σε ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν πάρα πολύ καλά δίκτυα και μέσα μαζικής μεταφοράς τα οποία μπορεί να σε πάνε πραγματικά από εδώ, από εκεί, παντού. Αλλά μην ξεχνάτε
ότι όταν, ας πούμε, είσαι στη Γερμανία, μπορεί η δουλειά σου να είναι και 30 χιλιόμετρα μακριά, και 40 και 50. Καλά, ναι, οι διαδρομές που κάνουν εκεί. Έτσι. Και δεν όλοι ότι θα σκεφτούν τώρα, πρέπει να σηκωθώ πιο νωρίς, να πάω εκεί, να περιμένω το ένα τρένο, να πάρω το άλλο τρένο, να πάω εκεί και έτσι μπορεί. Και συνήθως κάνουν αρκετά χιλιόμετρα τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, αυτός που κινεί το αυτοκίνητό του δεν κάνει 10.000 και 12 όπως έχουμε πέσει εδώ μέσω ώρα στην Ελλάδα. Κάνει παραπάνω. Ναι, και 20 και 25. Τουλάχιστον είναι σε ανοιχτό δρόμο, δεν είναι σταμάτα ξεκίνα. Ναι. Βασικό. Είναι σε ανοιχτό δρόμο. Αλλά αυτός, ας πούμε, στα 7 χρόνια θα το έχει φορτώσει πάνω από 120. Ναι. Ενώ εδώ στα 7 χρόνια μπορεί να είσαι σε 70 και σε 80 και σε 90. Μέχρι εκεί. Οπότε γι' αυτό λέμε έτσι να το δούμε το θέμα. Και γι' αυτό και τιμές ενδιαφέρουν τόσο πολύ στα μεταχειρισμένα έξω, έτσι. Γιατί όταν ο άλλος μεταχειρισμένο το κάνει κατευθείαν στα 5 χρόνια, είναι λογικό η τιμή να είναι πιο φθηνή, πιο οικονομική. Γιατί όλος σε 5 χρόνια θα ξαναβγάλει καινούργιο μεταχειρισμένο. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να παρακαλέσουμε έναν ή μία ακροάτρια, ακροατή, να μας πάρει τηλεφωνάκι. Α, μπράβο, ρε φίλε. Ναι, ναι. Πώς γύρισε η φρυγανιά και μπήκε το τραγούδι. Δικό μου είναι, αποκλείται δικό μου. Πρέπει να το βάλω Τάσο Κοτσάνης μέσα εκείνο εκεί. Ναι, θα την πείραξε ο Κοτσάνης, να ξέρεις. Λοιπόν, 2-31-0-287-888. Ένας έτσι να μας πάρει τηλεφωνάκι και μας βοηθήσει με την κλήρωση. Έχουμε κρατήσει εδώ 22 ονόματα σε 2 λεπτά. Τι θέλετε άλλο. Πού να... Έτσι να μας πει μια καλημέρα, τι γίνεται. Αν έχει κανένα θεματάκι. Αν οδηγάει εκεί για τη Χαλκιδική κανένας. Να μας πει τι γίνεται με το δρόμο. 2-31-0-287-888 και να κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα. Έχουμε γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε, το όνομά σου? Βασίλης. Γεια σου, Βασίλη. Τι γίνεται, οδηγείς? Όχι, σταματημένος. Α, ωραία. Άμπρα, γιατί μας ευθυκάρε, έτσι, σταματημένοι είμαστε εμείς. Ναι. Έτσι. Τι οδηγείς, Βασίλη? Τώρα λόγω δουλειά σε ένα ITEN. Το προηγούμενο μοντέλο. Το προηγούμενο μοντέλο. Μια χαρά είναι το ITEN. Όχι, πολύ οικονομικό, πολύ βολικό και στον δρόμο καλό. Ναι, μια χαρά. Για τα λεφτά του είναι σούπερ. Ναι, σούπερ, όντως. Και προβληματάκια δεν βγάζει. Όχι. Έτσι, τίποτα, είναι πολύ καλό. Όλα καλά. Έχεις συμμετέχεις και εσύ μέσα εδώ? Γιατί έχω εδώ 22 ονόματα. Έχω εδώ 22 ονόματα. Ωραία. Θέλω να μας πεις ένα νουμεράκι λοιπόν από το 1 έως το 22 να δούμε ποιος τυχερός θα πάρει το Samsung S7. Το 15 και καλό ρίζικο. Το 15 και καλό ρίζικο. Λοιπόν, okay, να σε ευχαριστήσουμε. 15, και εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Μια. Και τίποτα, καλό δρόμο, Βασίλη. Να είσαι καλά. Και να ακούσει safety car, έτσι λίμπερο εδώ. Εννοείται. Έτσι, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ο υπερτυχερός, γιατί είναι υπερτυχερός, αν και η αλήθεια είναι ότι περισσότερους άντρες είχαμε παρά γυναίκες, είμαι πιο γρήγορο στο τηλέφωνο. Όταν είναι για δώρα, παίρνουν πιο γρήγορα. Τσακ μπαμ. Έτσι. Λοιπόν, είδες τα μηνύματα έρχονται, αυτά είναι τραγούδια. Θα ακούσετε κι άλλα, περιμένετε. Ο υπερτυχερός λοιπόν είναι ο φίλος ο Δανιλίδης Νίκος, 6977-264 τελειώνει, Δανιλίδης Νίκος, έτσι αν μας ακούς, έτσι είσαι τυχερός που θα πας από το κατάστημα Tetrabyte να πάρεις το Samsung το S7 και εμείς αισιοδοξούμε, έτσι να συναντηθούμε με τον Τάσο Δημητριάδη εκεί στην Παπάφη 91 και να πάμε και να παρακαλέσουμε για κάνα 2-3 ακόμα συσκευές, γιατί εντάξει. Ναι. Ωραία. Δεν μπορούμε να πούμε. Για βάλω να ακούσουμε λίγο ακόμα. Γιώργο, καλά το έστειλε το μήνυμα εδώ, βλέπω, αλλά κλωτσάει, λέει, το, ακόμα κλωτσάει το άτι. Τι είναι εδώ πέρα, αυτό είναι καντράν από Mercedes. Το οποίο τώρα τα χιλιόμετρα δεν φαίνονται, πρέπει να το ανοίξουμε για να το δούμε. Και είμαστε λίγο δύσκολα. Θα το δούμε μετά. Τα βλέπουμε τα μηνύματά σας όλα, έτσι να ξέρετε που στέλνετε. Απλά καταλαβαίνω ότι μέσα στην τέτοια της εκπομπής δεν μπορούμε να στέλνουμε όλες τις απαντήσεις. Γι' αυτό είναι και η ομάδα Safety Car. Γι' αυτό θέλουμε να μπαίνετε να γίνεστε μέλη. Γιατί ανά πάση στιγμή μπορείτε να στέλνετε το ερώτημά σας και είτε εγώ, είτε ο Τάσο Κοτσάνης, είτε ο Γιάννης Αντωνόπουλος, έτσι να είμαστε σε θέση να σας απαντήσουμε ό,τι ερωτήματα έχετε. Και όλη τη διάρκεια φυσικά
της εβδομάδας. Να πούμε ότι ακολουθεί Μπουγάτσα με Hangover με τις δύο Ελένες του σταθμού. Τα κατάξαν αυτά, κορίτσια. Ελένη Μπούντου, Ελένη Πούλου έρχονται για να μας δώσουν μια άλλη πνοή, ένα άλλο νόημα σε αυτό το Μουντιάλ. Αυτό το Μουντιάλ που, να μην πω καμιά τώρα έτσι, γιατί μπορεί να μην είμαστε στο ποδοσφαίρο, αλλά ρε φίλε, δεν θέλαμε να περάσει το Βέλγιο. Ήθελα να το πω. Θα σκάγα, δεν το έλεγα, θα σκάγα, να ξέρεις. Δεν μ' αρέσει το Βέλγιο. Δεν το θέλω το Βέλγιο. Διαφωνείς? Και όχι, και όχι την επειδή έπαιζε με την Βραζιλία. Δεν μας ενδιαφέρει. Απλά δεν το θέλουμε το Βέλγιο. Έχουμε θέματα με τους Βέλγους, δεν τους θέλουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν φτάνει που έχουν και μικρό στόλο στα αυτοκίνητα, δηλαδή να και περνάνε και στο Μουντιάλ. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, από Μάνο Αρνοστόπουλο και Γιάννη Αντωνόπουλο, να έχετε ένα καλό και safety Σαββατοκύριακο. Γεια σας.